Εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι εσύ ευλογών και τρέφοντας είπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε εσύ το ανάγκο σου Πατρί και το Παναγίο, και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας, στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντού δαπού σε εκφύν καρπού. Τη απόλαυσα την αδελφή μου, πατέρα μου, ότι σπέρμασε του τρει πέδε και Δανείλ, τον Ευαβυλώνη, Αφροδιέτα, να προτέλει ο αναδύση. Αυτό που ανάγαθε, Βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον, και του εξ αυτών μεταλαμβάντα αγίασον, ότι ει δόξα συν και ει τιμή και μνήμη, του εναγή πατρό Σιμών, Αθανασίου, του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας ταύτα προετέθησαν παρά το σώμα και εις μνημόσουν τον ευσεβητή πίστα διοθέντων. Αράσκονται αγαθέ, τις τε ευτρεπείς ταύτα και στη μνήμη επιτελούς, πάντα προσωτερήν τίματα και τον νέο σου αγαθό την απόλαυση. Πρεσβείς Παναχάνουσου, Δεσπίνη Σιμών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, του Ενέγης Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου Αρχιεπιπατριάρχου Αλεξανδρίας, που και τη μνήμη επιτελούν και πάντα στον Αγίον, ότι εσύ ευλογών και γιάζουν τα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Άγια του Θεού, Αθανάσιε, πρέσβευε υπέρ ημών. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, δε ζητούντες τον Κύριο, ένας από αυτούς τους ιεράρχες ήταν
ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο οποίος είχε ακούσει πολλά για τον Θεό Αθανάσιο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Γι' αυτό και νέος αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι προς την Αλεξάνδρεια για να γνωρίσει από κοντά αυτόν τον μεγάλο άντρα, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο και Πατριάρχη της μεγάλης πόλεως της Αλεξανδρίας. Το ταξίδι υποβιαστικό, πολύτιμο, όταν φτάνει, διαπιστώνει ότι ήδη ο Άγιος Αθανάσιος είχε φύγει προς τους ουρανούς. Και τότε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει έναν λόγο και αρχίζει με το εξής: Αθανάσιο επενώ, αρετή επενέσου. Αρετή επενώ, Αθανάσιο επενέσου. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου? Ότι αν θα επενέσω τον Αθανάσιο, είναι σαν να επενώ μια αρετή. Και αν επενέσω μια αρετή, είναι σαν να σκιαγραφώ τον ίδιο τον Αθανάσιο. Και όντως, αδελφοί μου, πολλές αρετές στόλιζαν αυτήν την μεγάλη προσωπικότητα, τον Άγιο Αθανάσιο, που σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά όλος ιδιαιτέρως και το χωριό Πλάτανος και τον έχει πολιού και τον τιμά με αυτήν την όμορφη χειμωνιά του πανηγύρι. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στις πολλές αρετές του Αγίου Αθανασίου. Μια αρετή θα ήθελα να πω. Και αυτή είναι η αρετή της προσευχής. Άραγε, σήμερα πώς ακούγεται αυτή η αρετή η προσευχή? Για τους σοφούς, μορία. Για τους επιστήμονες, κάτι του ασήμαντο. Για τους πιστούς όμως, κάτι σημαντικό. Τι να αδελφοί μου από τους ωραίους ύμνους που έψαλαν και οι δύο χωρί. Όταν άρχισε το Κύριε και έπαιξα, ο αριστερός χορός απήντησε με το εξής: Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τη μία μελωδιός. Άρα για αυτή η εσπερινή προσευχή είναι ένα θυμίαμα κατευθύνεται προς τον ουράνιο Πατέρα. Αυτή είναι η προσευχή. Είναι ένα θυμίαμα ευωδέστατο. Έτσι πρέπει να είναι η προσευχή όλων των ανθρώπων. Αλλά και εμείς όλοι δεν αφήσαμε το σπιτικό μας και ήρθαμε εδώ πέρα να συναντούμε με το αυτό, να γίνουμε ένα σώμα και να προσευχηθούμε όλοι προς τον εντριάδη Θεό. Αλλά αδελφοί μου, αυτό το ευωδέστατο επιβάλλον που είναι η προσευχή μας, θα πρέπει να βρει κάρφωνο αναμένο για να μπορεί να ευωδιάσει. Ποιο είναι το κάρφωνο το αναμένο μες στην ψυχή μας? Η πίστη μας. Είναι όμως αναμένη η πίστη μας για να μπορέσει αυτό το επιβάλλον που λέγεται προσευχή να ευωδιάσει όλο τον πνευματικό κόσμο, όλο τον χώρο. Εδώ πρέπει να γεννήσουμε, αδελφοί μου, το πόσο στην ύπαρξή μας συνηλεύει με την πίστη. Το πόσο στην καθημερινή μας ζωή καλλιεργούμε την πίστη. Το πώς κάθε μέρα όταν ξυπνούμε και δοξολογούμε τον Θεό και στεκόμαστε υγιείς, βλέπουμε σε ποιο δείκτη βρίσκεται η πίστη μας. Η πίστη είναι έφυγη στον άνθρωπο, όμως ένας καρπός ο οποίος αν δεν καλλιεργηθεί δεν μεγαλώνει, δεν φλέγει τα σωτικά μας, δεν ανάβει την ψυχή μας, αλλά μέσα η προσευχή μας να γίνει η θυμία μας και να ευωδιάσει.
ενδιάσει και να αρωματίσει όλη την κατάσταση. Σήμερα έχουμε αρκεστεί στα μεγάλα λόγια. Έχουμε αρκεστεί στην τεχνογνωσία. Έχουμε αρκεστεί στην τεχνολογία. Και έχουμε ξεχάσει ως λαός την προσευχή. Κάποτε οι προγονείς μας, όταν στέκονταν στο τραπέζι, κάτω από το σημείο του σταυρού. Ερωτώ όμως, ποιοι σήμερα κάνουν το τραπέζι και κάνουν το σημείο του σταυρού. Προς Θεό, δεν ήθελα εδώ να μαλώσω κάποιον ή να καυτηριάσω τη σημερινή κατάσταση και τη σημερινή εποχή. Έχουμε όμως να αναφλέξω τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρω ότι στα βάθη της καρδιάς τους υπάρχουν τα ελληνοορθόδοξα ανάμετα που χρειάζονται τη μία σπίθα, τη μία φλόγα για να μπορέσει να ανάψει αυτή η φλόγα που σήμερα στην πολυκύμαρτη και στην πολυτάραχη εποχή που ζούμε το έχουμε ανάγκη. Σήμερα, αδελφοί μου, η εποχή χρειάζεται πνευματικούς ορίζοντες στους οποίους πρέπει να δούμε και να προσανατολιστούμε σε αυτούς τους πνευματικούς ορίζοντες, έτσι ούτως ώστε αυτός ο τόπος να βοηθηθεί και να βοηθηθεί για να βγει από τα διέξοδα. Θέλω μόνο να σας επιθυμίσω ότι ο λαός μας ενωμένος, προσευχόμενος, έκανε θαύματα. Βλέπουμε ήδη και όλοι έχουμε ακούσει και έχουμε χαρεί την αγιοκατάταξη του γέροντος Παϊσίου. Και φορές χαίρομαι με άνθρωποι νέοι, μεγάλοι, με σταματούν και μου λένε ότι ο Άγιος Παϊσίος αγιοκατατάχθηκε και το χαίρεται. Γιατί όμως το χαίρεται? Γιατί πρόκειται ένα άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος έφρεμος και έδινε με τον λόγο και με την παρησία που είχε προς τον Θεό, έδινε αυτή τη δρόσο του αερμό στην κάθε ψυχή που ερχόταν βασανισμένη στο κελί του Παθηνό. Τελειώνω, αδελφοί μου, με το εξής. Να γυρίσουμε στην παράδοσή μας, την ορθόδοξη παράδοσή μας. Μας θέλει να είμαστε προσευχόμενοι, να αρχίσουμε να σταματήσουμε τα ξενόφερα που έρχονται στον τόπο μας. Εμείς έχουμε να δώσουμε μια πλούσια παράδοση που είναι ριζωμένη σαν τους μεγάλους γέρους, πλατάνους που δίνουν με τα φύλλα τους μια όμορφη και απέραντη σκιά και δροσίζουν την κάθε ψυχή, την ανθρώπινη. Εύχομαι βάθος καρδίας αυτός ο μέγας προσκέας, ο Άγιος Αθανάσιος, να βοηθήσει τον κάθε ένα από εμάς για να βγει από τα διέξοδα και να σκέπει και να φορεί τούτο τον τόπο που αυτός ο τόπος είναι αγιοτόπος αμήν. Μην απολύσεις το πρώτο σου έσπρο και το δικό σου έτσι.
Το μεγαλέως δεμεθά σε πάκουσον και λέισον. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την κομιτά αυτή, των εν κατανοίξη ψυχή συμμετεχόντων, εις τη λιτάνευση της Ιεράς εικόνος μετά των οικογενειών αυτών, υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπεν το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.